Στο πόδι ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας, καθώς μετά από μια πολύμηνη περίοδο ξηρασίας, φαίνεται πως το σκηνικό του καιρού που αλλάζει ραγδαία σε ένα μεγάλο μέρος της υπηρετικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου, επηρεάζει και την Κρήτη από το πρωί κιόλας του Σαββάτου σε τμήματα του νησιού στα δυτικά και κυρίως σε νότια σημεία του. Κύριο χαρακτηριστικό αυτής της αλλαγής σκηνικού θα είναι οι έντονες βροχοπτώσεις και οι καταιγίδες. Το επιρρεπείς σε περιοχές όπως είναι και τα προγνωστικά για να δουν υψηλότερα βροχομετρικά είτε ένταση βροχοπτώσεων είτε ακόμα και εκδήλωση καταιγίδων είναι κυρίως οι δυτικές περιοχές, νοτιοδυτικές και νότιες του νησιού. Παρά την ένταση των φαινομένων που θα εκδηλωθούν, ο χρόνος που η μεταβολή αυτή θα διαρκέσει είναι σύντομος. Από τα δυτικά πάντως, από όπου θα ξεκινήσει και θα επικεντρωθεί αρχικά η μεταβολή, το Σάββατο το βράδυ το φαινόμενο θα επεκταθεί και στα βόρεια τμήματα του νησιού, μέχρι και τα ανατολικά. Μάλιστα, εκτός από τις βροχοπτώσεις, αναμένονται και ισχυροί νότιοι και νοτιοδυτικοί άνεμοι, που μπορεί να φτάσουν μέχρι και τα 7 μποφόρ, και με αυτά πάντως τα χαρακτηριστικά να υποχωρούν μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής. Η διαταραχή θα περάσει από τα δυτικά προς τα ανατολικά, δίνοντας καιρικά φαινόμενα σε πολύ περισσότερες περιοχές, ακόμη και σε βόρειες περιοχές. Αυτό όμως θα ολοκληρωθεί για την Κυριακή το πρωί στις δυτικές περιοχές του νησιού και στη συνέχεια μέχρι το μεσημέρι αναμένεται ότι η βελτίωση θα έχει φτάσει μέχρι και τα ανατολικά τμήματα της Κρήτης. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να επηρεάζεται πολύ σε αυτή τη φάση, καθώς οι μέγιστες τιμές θα φτάνουν μέχρι και τους 20 βαθμούς Κελσίου. Και πάντως, η πιθανότητα η επιδείνωση να φέρει χιόνι εξαντλείται στην πιθανότητα αυτό, αν γίνει, να αφορά υψόμετρα πάνω από τα 2.000 μέτρα. Αυτή τη φορά φαίνεται ότι οι θερμοκρασίες είναι πολύ πιο ήπιες, επειδή επικρατούν και οι νοτιάδες. Και για το λόγο αυτό, σε περίπτωση που έστω στο πέρασμα δώσει κάποια χιονόπτωση, αυτή θα είναι σε πολύ μεγάλα υψόμετρα, σίγουρα πάνω από τα 2.000 μέτρα. Σύμφωνα με τον κύριο Λέκα, ωστόσο, η καιρική αστάθεια θα διαρκέσει και τη Δευτέρα με τοπικά κυρίως φαινόμενα, ενώ από την Τρίτη και με επίκεντρο τις βόρειες περιοχές του νησιού επιστρέφει το αποκαλούμενο βόρειο ρεύμα που αναμένεται να δώσει βροχές αλλά και χαμηλότερες θερμοκρασίες λόγω της αλλαγής της κατεύθυνσης των ανέμων. Από την Τρίτη περιμένουμε ότι μάλλον θα δούμε πλέον το βόρειο ρεύμα να επανέρχεται. Ένα βόρειο ρεύμα το οποίο αυτή τη φορά μπορεί να δώσει κάποια καιρικά φαινόμενα βροχών κυρίως σε βόρειες περιοχές ως επιτοπλίστων του νησιού, λιγότερο στα νότια και η θερμοκρασία θα υποχωρήσει σε χαμηλότερα επίπεδα. Με δεδομένη την αλλαγή του καιρού, από την πολιτική προστασία της περιφέρειας Κρήτης που βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, υπήρξε έκκληση προς τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις εφόσον υπάρχει πιθανότητα πλημμυρικών φαινομένων, με επισήμανση να προσέχουν και σημεία που καταγράφονται κατολισθήσεις, ειδικά μετά από μια τόσο μεγάλη περίοδο ξηρασίας.